Λοιπόν, πάμε στο Βαγγέλη Θόδο, τον αγαπημένο μου. Τον ψάχνατε φέτος. Ξέρεις ότι σε ζητούσε το κοινό μας, οι τηλεθεατές μας. Ναι. Χαίρομαι. Το είχα πει και πέρσι ότι σε συμπαθούν πάρα πολύ και τους αρέσεις πολύ. Χαίρομαι. Χαίρεσαι, αλλά δεν μου το δείχνεις. Γιατί δεν το δείχνω, το δείχνω. Χαίρομαι. Μου κρύψανε τα γυαλιά μου και με έπιασε πανικό. Σε πιάσε πανικό. Δεν βλέπω χωρίς τα γυαλιά μου. Τι δεν βλέπεις, κοντά ή μακριά? Δεν βλέπω κοντά. Κοντά έχω εγώ να σου δώσω, για μακριά δεν έχω. Έχει τίποτα άλλο, όλα με μικρά γράμματα και δεν μπορώ να τα διαβάσω. Σε μένα θα μου πεις που ευτυχώς βάλατε και τα μεγάλα. Νιώθω σε γυναικεία. Αυτά τα βλέπω. Νιώθω τολμερή κι εγώ. Γι' αυτό τα διαβάζω. Και νιώθω ακαταμάχητη. Έχει, τα βρήκε, παιδί μου. Χαλάρωσε. Μου τα φανερώσανε. Λοιπόν, όταν μιλάμε για την εταιρεία Shiseido, καταρχήν ξέρουμε ότι μιλάμε κατά βάση για τις, άντε να μην πω τις καλύτερες, από τις πιο καλές κρέμες στον κόσμο. Πραγματικά, επιστημονικά ψαγμένες, πολύ καλές ποιοτικά. Έχω ξαναπεί και κατά το παρελθόν και δεν το έχω ξαναπεί διαβάζοντας τι λένε από την εταιρεία, τι λένε εμένα ο κόσμος που μιλάω μαζί τους. Και ξαναλέω λοιπόν αυτό που σας έχω ξαναπεί και πέρσι, ότι οι γυναίκες που έχουν δοκιμάσει κρέμα Shiseido δεν μπορείς να τις ψήσεις να ακολουθήσουν άλλοι. Θα πάρουν να δοκιμάσουν και κάτι άλλο που τους το έχουν προτείνει, τους έχουν πείσει ότι είναι πολύ καλό και μπορεί να είναι πολύ καλό. Αλλά δεν θα αφήσουν αυτό που έχουν πιάσει, αγγίξει, αυτό ακριβώς που τους έχουν πει ότι προσφέρει. Δηλαδή με λίγα λόγια, οι κυρίες που αγοράζουν Shiseido, αγοράζουν Shiseido μέχρι τα παθιά γεράματα, αν μπορεί να γεράσει μια γυναίκα. Αυτό είναι αλήθεια και αυτό που είναι καταπληκτικό είναι ότι έχουμε βγάλει μια ολοκληρωμένη σειρά lifting. Mm-hmm. Είναι από τη σειρά Bio Performance που λέγεται Lift Dynamic. Είναι ολοκληρωμένη σειρά που σημαίνει ότι υπάρχει serum, υπάρχει κρέμα ματιών και υπάρχει κρέμα προσώπου. Αυτό το οποίο κάνει κρέμα, πρώτον, δίνει πάρα πολύ μεγάλη υγρασία στο δέρμα. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι βοηθάει, ενισχύει το περίγραμμα του προσώπου και το γεμίζει. Mm-hmm. Και έχει ένα καταπληκτικό σύμπλεγμα αναπλαστικών συστατικών, όπως είναι η μαγιά. Πώς βάζουμε τη μαγιά στο ψωμί για να φουσκώνει. Φουσκώνει. Αυτό κάνει, φουσκώνει και γεμίζει τις γραμμές του προσώπου. Επίσης έχει δεντρολίβανο, το οποίο έλκει τα κύτταρα του κολαγόνου, και βιολουρονικό οξύ. Και όλα αυτά βοηθούν από την πρώτη κιόλας εβδομάδα να έχει κανείς θεαματικά αποτελέσματα. Oh. Φανταστείτε από την τρίτη κιόλας εβδομάδα. Κάποιος βλέπει αισθητή τη διαφορά στο πρόσωπό του. Είναι πραγματικό lifting στο πρόσωπο και απευθύνεται σε ένα κοινό από 40 κυρίως και πάνω. Η Αγγελική για παράδειγμα δεν το χρειάζεται όσο το χρειάζομαι εγώ. Η αλήθεια είναι. Και εσύ ίσως. Αλλά εμείς έχουμε την νιώτη μέσα μας. Πώς ξέρεις να μιλήσεις στις γυναίκες? Είδες για να είναι η εργασία σου μέσα στις γυναίκες. Ξέρεις τι πρέπει να τους πεις για να τις κάνεις χαρούμενες. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε καλά μέσα μας, δεν χρειαζόμαστε κανένα lifting. Βέβαια το skin care, τα προϊόντα περιποίησης, έχοντας ένα συνδυασμό με το πώς τρέφεσαι, αν τρέφεσαι σωστά, αν γυμνάζεσαι, αν είσαι θετικός, αν είσαι μίζερος. Με τις στεναχώριες που περνάμε όλη αυτή την περίοδο, που ακόμα και καλά να είσαι, δεν μπορεί, κάτι θα σε ακουμπήσει από αυτά που συμβαίνουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι το πρόσωπό μας. Θέλω να πω, είτε τη στεναχώρια μας, είτε το άγχος μας, είτε οτιδήποτε, όλα γράφουν εδώ. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω δεν είναι φάρμακο για να το καταπιείς, είναι όμως αυτό που θα σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, κρατώντας το πρόσωπό σου σε μια αλφα ηλικία για αρκετά χρόνια. Εμείς γιατί λάβουμε, να μην το κάνεις. Όμως. Και θέλουν να λάβουν και οι τηλεθεάτριες. Ακριβώς. Αυτό. Επίσης, επί τη ευκαιρία λοιπόν που έχουμε προϊόντα περιποίησης για lifting, θα κάνουμε και ένα lifting technique, μια τεχνική στο μακιγιάζ, πώς να δείχνει το πρόσωπό μας λίγο πιο φρέσκο, πιο δροσερό, πιο ανανεωμένο και πιο σεξι. Ωραία, για να δούμε. Ωραία. Τι ακριβώς, για να δούμε. Γιατί με ενδιαφέρει. Γενικώς, έχω ξαναπεί ότι είμαι παραδοσιακός make-up artist, μου αρέσουν τα απλά πράγματα. Και γενικώς το make-up μου αρέσει να φαίνεται μια γυναίκα σαν να μην φοράει τίποτα, να φαίνεται ότι κοιμήθηκε καλά, ξύπνησε καλά, είναι ερωτευμένη. Είναι άβαυτη. Επομένως, θα δουλέψουμε με αυτό το σκεπτικό. Mm-hmm. Θα χρησιμοποιήσουμε μια πολύ ωραία κρεμώδη σκιά. Ήδη έχουμε βάλει το χρώμα, τη βάση μας. Μου αρέσουν τα φωτεινά, τα ροζέ. Έχουμε βάλει ένα καινούριο make-up, το οποίο λέγεται σύγκρο. Το οποίο είναι από την ελληνική λέξη συγχρονίζω στην ουσία. Γιατί έχουμε δανείσει πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες. Και αυτό που κάνει συγχρονίζεται με την τονικότητα του δέρματος, έτσι ώστε να μην φαίνεται καθόλου ότι μία γυναίκα φοράει make-up. Και φαίνεται ένα πραγματικά με το δέρμα. Έχει matte τελείωμα και δεν το αισθάνεσαι καθόλου ότι φοράς foundation στο πρόσωπό σου. Τσακ! Εδώ θα μείνω. Μία πάρα πολύ απλή και διακριτική σκιά. Τι ωραία αυτή η σκιά που έχεις βάλει,
Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω μια παλέτα που έχει μπέζ καφέ από χρώσεις. Θα χρησιμοποιήσω, ανοίγουμε λιγάκι, και θα τονίσω λίγο εδώ, ακριβώς στο κόκαλο, για να δώσω ένα βάθος. Καμιά φορά, η αλήθεια είναι... Πολύ ωραία αυτή η ρόσκια, έχεις δίκιο. Όταν χρησιμοποιούμε προϊόντα, δεν χρειάζεται να φαίνονται με τη μία. Το μακιγιάζ είναι μικρές λεπτομέρειες. Βάλε λίγο από το ένα, βάλε λίγο από το άλλο και θα κάνει τη διαφορά του. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε. Πολύ ωραία, δεν λες τίποτα. Και σήμερα λέω να επιχειρήσουμε για να δώσουμε λίγο ανόρθωση στο βλέμμα. Ναι, για πες μου να το κάνω κι εγώ. Ένα μαύρο μολύβι που θα το χρησιμοποιήσουμε σαν eyeliner. Mm-hmm. Λοιπόν, κλείνουμε τα μάτια. Το μυστικό είναι να πάω σύριζα στις βλεφαρίδες. Σύριζα. Είναι μαλακό το μολύβι αυτό. Είναι μαλακό το μολύβι, γιατί μετά θα το απλώσω. Πολύ ωραία. Κλείνουμε. Μπορώ να δώσω στην κυρία Ράντου πριν φύγει αυτή τη μαγική κρέμα? Όχι ότι την έχει ανάγκη, αλλά επειδή είμαστε λίγο της πρόληψης εμείς τα κορίτσια. Λοιπόν, επειδή η Ελένη είναι φίλη εδώ και πολλά χρόνια. Α, σοβαρά. Ναι. Ένα-ένα μου τα λες. Λοιπόν, θα τις τη στείλουμε. Ο Βαγγέλης έβαψε στον Έλβης. Δεν είναι δυνατόν. Ένα-ένα μου τα λες. Ναι, ναι. Κάτσε να σου δοκιμάσω λίγο. Καταπληκτικό. Όχι εδώ, βρε. Εδώ. Καταπληκτικό σέρουμ. Απλώς το χέρι. Γνωριζόμαστε σχεδόν από παιδιά και παραμένουμε ακόμα παιδιά. Εννοείται. Αλλά εγώ θα της το δώσω το σέρουμ. Ωραία. Σούπερ ενισχυτικό. Δεν υπάρχει εταιρεία, δεν παίζεται. Ακούσε εμένα. Εγώ σίγουρα σας λέω τα χρειάζομαι όλα. Με αυτά που τραβάω. Φιλάκια, Λενιό μου, να είσαι καλά. Φιλιά στο καλό. Τίποτα. Κάνουμε ένα απλό. Εύκολο. Ανοίγουμε. Κλείνουμε. Σβησμένο eyeliner, με ένα απλό μολύβι. Mm-hmm. Αν δηλαδή μια γυναίκα δεν μπορεί να κάνει το κλασικό πατροπαράδοτο eyeliner που είναι λιγάκι πιο σκληρά στο πρόσωπο, με ένα απλό μολυβάκι μπορεί να τονίσει λίγο το βλέμμα της. Και μετά με το μολυβάκι, αν θέλετε, μπορείτε να περάσετε από πάνω και eyeliner. Αν το έχεις έτοιμο. Ναι, έχεις έναν οδηγό. Εμείς θα το κρατήσουμε λίγο πιο απλό. Επομένως, το μυστικό είναι να πας σύριζα στις βλεφαρίδες και να γεμίσεις τα μικρά κενά. Έχουμε βάλει και λίγο μάσκαρα από πριν, βέβαια, για να έχουμε... Εμένα με βολεύει να χρησιμοποιήσω πρώτα τη μάσκαρα και μετά το eyeliner, γιατί η μάσκαρα μου δίνει το σχήμα του ματιού και με βοηθάει να ξέρω τι ακριβώς κάνω. Μου δίνετε λίγο το iPad, ρε παιδιά, να δώσω και κανένα δώρο. Το έχω φέρει και δεν το θυμάμαι, γιατί τα χάνω κι εγώ λίγο. Αν μια γυναίκα δεν θέλει τόσο έντονο, μπορεί να το κάνει με ένα καφέ μολύβι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Πάρα πολύ ωραία. Και το απλώνουμε με ένα πινέλο υπογωνία. Το μολύβι απλά με βοηθάει, αν δεν έχω την τεχνική να το κάνω τέλειο, να φαίνεται τέλειο, γιατί το σβήνω με το πινέλο, επομένως... Είναι μια χαρά. Πάνω. Λοιπόν, μπαίνω Twitter, σας γράφω και εκεί ότι 4 κερδίζετε δώρα. Τώρα, όποια ακούσει τώρα το όνομά της από το Twitter, θα κερδίσει ένα κραγιόν, μην με ρωτήσετε τι χρώμα, οι άνθρωποι έχουν φέρει εδώ πέρα τόσα χρώματα, ένα χρώμα θα πάει στην καθεμία σας. Όλα τα χρώματα είναι πολύ ωραία. Και μαζί με αυτό, μαζί με το όσοι κερδίσετε κραγιόν, θα κερδίσετε και αυτό το, εγώ το λέω concealer, αλλά εσείς πώς το λέτε? Είναι concealer, λέγεται Sear Eye Zone, το οποίο πώς είναι Sear Eye Zone. Καλά, είναι, άμα δεν το καταφέρουμε έτσι και πούμε αυτό που είναι σαν φως, μολύβι, είναι στυλό. Είναι στυλό. Έχετε και άλλο τύπου concealer? Έχουμε και concealer. Καταλάβατε, αλλά αυτό εν πάση περιπτώσει με ένα κραγιόν θα το κερδίσουν τώρα τα 4 κορίτσια που ξαναλέω μπαίνω αυτή τη στιγμή στο Twitter και ακούτε ονόματα. Και όσο εσύ θα δίνεις στο Sira Zone, θα δείξουμε πώς το χρησιμοποιούμε ακριβώς. Ωραία. Κέλλη Αδαμίδου είναι η πρώτη φίλη. Είπαμε και αυτό, δηλαδή το κονσίλερ μαζί με κραγιόν. Πάμε για την επόμενη. Αντωνία Μπαλτά από Φιλιατρά. Επόμενη. Αναστασία Σκίτσα από Λευκάδα. Τρεις είπα. Ωραία. Και τέταρτο, η Ματίνα από Σέρες. 4 δώρα λοιπόν ωραιότατα, μόλις φύγανε από το Twitter. Θέλω και γραμμή όμως και θα ήθελα μία γραμμή εδώ από Αθήνα. Και ξέρεις τι θέλω να δώσω? Παρακαλώ. Μπορώ να δώσω ένα make-up από τα καινούργια σας? Εννοείται. Μπορώ. Ωραία. Για να δοκιμάσω και λίγο να το δω. Έχουμε και το αφεντικό στη γωνία που δίνει το OK. Βέβαια. Μα μην νομίζεις. Στρέφουμε προς τα δω. Απαντάς εσύ, αλλά εγώ καρφώνω απέναντι. Τα ξέρω.
Λοιπόν, για να το απλώσω λίγο να το δούμε. Ωραίο είναι. Ωραία δουλειά κάνει. Μπράβο. Δηλαδή είχα βάλει και την κρέμα τη Σούπερ τους από κάτω, έτσι, την πολύ καλή, αυτή την καινούρια. Λοιπόν, για πάμε Αθήνα. Καλησπέρα στην πανέμορφη μας φίλη από την αγαπημένη Αθήνα. Καλησπέρα σας. Γεια σου, το όνομά σου. Καλησπέρα, Ελένη. Γεια σου, γεια σου. Είμαι μια χαρά, εσύ τι κάνεις? Κι εγώ καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου. Κι εγώ πολύ χαίρομαι. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Ναι. Δεν έχεις προσπαθήσει πολύ. Βάζω και στοίχημα. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μου το μικρό σου όνομα για να περάσω λίγο πάνω. Ελένη και σένα. Από ποιο μέρος της Αθήνας, Ελληνιό μου? Από Κορώτη, δίπλα σας. Εδώ δίπλα. Έλα μια βόλτα. Άμα σου κάνει κέφι, να διαλέξει απευθείας το δώρο σου. Να μην στο διαλέξω εγώ. Θες ή θες να το διαλέξω? Τι είπατε? Άμα θες, έλα από εδώ να διαλέξει το δώρο σου κατευθείαν, λέω. Γελάει. Γελάει. Ρε, Κατερίνα, δεν παίρνει το ταξί σου να πάει να τη φέρει? Ναι, βεβαίω. Κοροπή, λέει, εδώ δίπλα. Λοιπόν, θες να στο διαλέξω εγώ, να σου δώσω το make-up που είναι φανταστικό αυτό που δοκιμάζω τώρα και περνάω από πάνω? Πού είσαι, ναι. Ναι. Λοιπόν, καινούριο, ολοκαινούριο και μόνο για σένα. Με πολύ αγάπη, φιλάκια πολλά. Καλοφόρετο. Εμείς εδώ που είμαστε τώρα το πέρα. Λοιπόν, έχουμε βάλει λίγο το κονσίλερ από κάτω. Έχουμε φωτίσει και λίγο κάτω από τα φρύδια, έτσι ώστε να δώσουμε λίγο περισσότερο φως. Και θα κάνουμε λίγο φωτοσκιάσεις με μια σκιά. Ναι. Που πριν τη χρησιμοποιήσουμε σαν σκιά σε προηγούμενες εκπομπές, ναι, σήμερα θα τη χρησιμοποιήσουμε και ως ρουζ. Βεβαίως. Εδώ στα ωραία κόκαλα που έχει η Αγγελική. Για αυτό να τελείσουμε... είναι σκιά που τις βάζεις όμως. Είναι τώρα, σκιά, αλλά είναι κρεμώδη σκιά. Και στεγνώνει και μένει πάνω από 12 ώρες, επομένως δεν πρόκειται να αλλοιωθεί καθόλου καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Και με έναν τρόπο δείχνει το πόσο εφευρετικοί μπορούμε να είμαστε με το μακιγιάζ μας και ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τόσα πολλά προϊόντα, αλλά αν έχουμε 2-3 βασικά πράγματα μπορούμε να παίζουμε ανάλογα με τη διάθεση. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία εδώ. Βέβαια πάρα πολύ ωραία το συζητάς. Και η Αγγελική είναι και πάρα πολύ όμορφα κορίτσι εκ των πραγμάτων. Γιατί εμένα μου αρέσει το κονσίλερ να μπορώ να το χρησιμοποιήσω και μες τη μέρα από πάνω που ήδη έχω βάλει, τέλεια, και έχω βάλει και την πουδρίτσα μου. Γιατί όταν φοράτε πολλές ώρες, να ξέρετε κορίτσια, για το κονσίλερ, δηλαδή μπορεί το make-up να μην πάθει τίποτα, αλλά στα μάτια, μία που γελάμε, μία ο ήλιος, μία το ένα, μία το άλλο, κάποια στιγμή δεν θα είναι όπως είναι στην αρχή. Και μ' αρέσει το κονσίλερ να μπορώ να το ξαναπεράσω από πάνω και να είναι απαλή η υφή του, ούτως ώστε να μην γίνεται βαρύ ξαφνικά, αλλάξει όλο το μάτι, αλλά να το φρεσκάρει. Εμένα τώρα δεν το φώτισε. Πολύ λοιπόν, καλά. Και θα περάσουμε σε ένα ωραίο κόκκινο κραγιόν από την καινούργια σειρά που έχουμε κραγιόν, Ρουζ Ρουζ. Το κόκκινο είναι ένα εμβληματικό χρώμα γενικότερα και για την Ιαπωνία, επειδή είμαστε ιαπωνική μάρκα, αλλά και γενικότερα για όλο τον πλανήτη. Είναι ένα χρώμα τολμηρό, τονώνει την αυτοπεποίθηση και χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές διαφορετικές κουλτούρες με διαφορετικό τρόπο. Στο Νεπάλ και στην Ινδία, για παράδειγμα, οι νύφες φοράνε κόκκινα νυφικά. Κόκκινα? Ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Είναι η χρήσιμη άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λοιπόν, μπαίνω στο Instagram, 65.806 φίλες μου. Θέλετε τα δώρα. Ξεκινάω. Ό,τι ακούσατε τώρα είναι κρέμα. Τώρα, αν θα σας έρθει το σέρουμ, αν θα σας έρθει η κρέμα για τα μάτια, αν θα σας έρθει η καινούργια κρέμα προσώπου, ό,τι προκύψει στην κάθε μία, διότι εμείς τα έχουμε όλα εδώ και δεν θέλω να δώσω μόνο Sony και δεν μόνο την κρέμα. Άλλη θα πάρει σέρουμ, άλλη κρέμα ματιών. Αλλά ό,τι ακούσετε τώρα είναι για κρέμα. Και είναι από το Instagram. Μπαίνω. Τι λέει εδώ, Τζόαν Λαμία. Πού το είδες, ρε Σταύρο, το Ιωάννα? Τζόαν Λαμία λέει. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Τζούλια, Τζούλια Μπέτζο. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Ρε κοριτσιά, ποιες είστε και από πού μου βλέπετε? Μαρία, ωραίο κοριτσάκι, Λαμ. Λοιπόν, και εσύ κέρδισες, είσαι η τρίτη και πάμε και για την τέταρτη. Η Πινελόπη, 81. Μάλιστα, τέλεια. Όλες εσείς κρέμα, αλλά θα δώσω και μία ακόμα, γιατί δεν έχω δώσει κραγιόν, πολλά, μόνο ένα. Και πάω στην Χριστίνα Μπλιούμπα. Είναι και φυσιοθεραπεύτρια, νομίζω, λέει εδώ. Εσύ κερδίζεις κραγιόν και το κονσίλερ μαζί. Θυμήσου, Στάθη, μόνο η τελευταία κερδίζει κραγιόν και κονσίλερ.
Ωραία, εμείς βάζουμε ένα από τα κόκκινα κραγιόν. Να βάλετε, γιατί εγώ θα πάρω να βάλω και λίγο από αυτό το πολύ ωραίο λευκό πουδράκι που μια χαρά θα μου κάτσει κάτω από το μάτι και θα μου το φουσκάρει. Πολύ ωραία, είναι 16 καινούριες αποχρώσεις κόκκινου. Μπορείς να μου πεις τι βάζεις και μυρίζεις έτσι ωραία σαν άρωμα. Άρωμα. Δεν βάζω σαν άρωμα, βάζω άρωμα. Αλήθεια μου λες. Ναι. Γι' αυτό έχουμε θέματα εδώ πέρα και χτυπάνε τα τηλέφωνα όταν εμφανίζεσαι. Λοιπόν, βάζω εγώ και από αυτό. Εδώ. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, κλείνουμε. Αυτό είναι το κόκκινο κραγιόν. Τέλεια. Που έχουμε και στην καμπάνια. Που λέγεται Poppy. 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 Για βρείτε μου και μια γλυφαδιώτισσα, σας παρακαλώ. Α, τώρα που πας και γλυφάδα. Και μια σαλονικιά. Έχουμε και event στη γλυφάδα. Πανάτα, είδες, ούτε που να τα ξέρω. Πέμπτη και Παρασκευή, στο Honda Center Γλυφάδας. Αχ, κάποτε εκεί ήμουν πελάτησα, όταν έμενα στην παραλία. Θα είναι πολύ ωραία, από τις 4 το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Πιο κεντρικό σημείο δεν υπάρχει, πίσω από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και είναι και πολύ ωραία το σημείο. Τι ώρα θα είσαι εκεί? Θα είμαι από τις 4 μέχρι τις 8, 9. Και τι θα κάνεις ακριβώς εκεί? Καλούμε τις πελάτησές μας και δοκιμάζουν τα καινούργια προϊόντα. Τέλεια εμπειρία. Μόνος σου θα είσαι? Όχι μόνος μου. Υπάρχει ολόκληρο... υπάρχει ολόκληρο επιτελείο. Κάνουμε περιποίηση προσώπου, κάνουμε make-up, τους προτείνουμε καινούργια πράγματα. Είναι όλα ελεγχόμενα. Είμαστε σε Σέιντο. Το ξέρουμε. Για πάμε κατευθείαν στη γραμμή από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου και σένα, γεια σου. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, μια χαρούλα. Χαίρομαι, Ελένη μου, που μιλάω μαζί σου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και εγώ χαίρομαι που σε ακούω. Πες μου το μικρό σου όνομα. Αναστασία. Αναστασία, πες μου μόνο αν το κραγιόν σου θες να είναι έντονο ή απαλό. Έντονο, Ελένη. Απ, εδώ σε έχω. Σ' αρέσει? Αν και ένα, δεν πάει με τον τίσιμο, αλλά έτσι για να το δεις. Πώς σου φαίνεται? Τέλειο, τέλειο. Βρε, φανταστικό, δει τέλειο. Σου στέλνω και το κονσίλερ μαζί. Εγώ. Η εταιρεία Shiseido. Απλά εγώ έχω την ευχάριστη έτσι, αυτή στιγμή και διάθεση να το προσφέρω. Πολλά φιλιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ για το κραγιόν. Ότι έχουν μια καταπληκτική καινούργια τεχνολογία που λέγεται Red Light Technology. Το οποίο ακριβώς έτσι όπως πέφτει το φως, διαχέεται και διαθλάται. Το κόκκινο φαίνεται ακόμα πιο έντονο κόκκινο. Και επίσης βελτιώνει πάρα πολύ την υφή των χιλιών. Έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Πολύ μαλακό. Ενυδατώνει τα χείλια. Και μια γυναίκα αισθάνεται σαν να μην φοράει πραγματικά τίποτα παρά ένα υπέροχο χρώμα. Πολύ ωραία. Διαφημίσεις, ναι, ναι, διαφημίσεις. Εγώ λέω στις φίλες που θα πάνε στην Γλυφάδα και θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα καινούργια προϊόντα που έχει φέρει η εταιρεία Shiseido για όλους εμάς. Μόλις τα βρείτε αυτά μπροστά σας, διαλέξτε αυτό που σας εκφράζει ή αυτό που θέλετε να γίνετε. Αν αρχίζεις και το σκέφτεσαι και το συζητάς και το λες, είναι σίγουρο ότι θα αρχίσεις και να σου συμβαίνει. Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, που θα ήθελες να σου συμβεί? Να νιώθεις ακαταμάχητη? Να νιώθεις εγυνευτική? Ή να νιώθεις τολμηρή? Όλα. Ακαταμάχητη, σαγηνευτική, τολμηρή. Κατερίνα, τι νιώθεις απ' όλα? Εκτός από πονοκέφαλο που σε βλέπω ότι είσαι διαλυμένη, με μίξες, με συνάχεια, με τα πάντα όλα. Πραγματικά με αυτή τη μίξα νιώθω ακαταμάχητη. Αλλά είναι στη σέλη. Όλα θα γίνουνε. Λοιπόν, δώστε μου τη γραμμή από την Γλυφάδα και να πάτε κατευθείαν να τους βρείτε, παρακαλώ. Ποιες μέρες είπαμε, Πέμπτη και Παρασκευή? Πέμπτη Παρασκευή από 4 μέχρι 8. Από 4 μέχρι 8 θα είναι εκεί μόνο για εσάς. Καλησπέρα στην Γλυφάδα, γιατί με σένα κλείνω. Πες μου γρήγορα το όνομά σου. Γεια σου, Ελένη, είμαι η Τζέρι. Γεια σου, κορίτσι μου γλυκό. Σου στέλνω δώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου στέλνω δώρο φοβερό. Κραγιόν, πάρε ένα κόκκινο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μέχρι κι εγώ άλλαξα, που είπα δεν θα φορέσω σήμερα κόκκινο. Και μαζί και κονσίλερ για κάτω τα ματάκια μας. Τα ματάκια μας πρέπει να δείχνουν ξεκούραστα, να δείχνουν φρέσκα. Να είναι, όπως λέει και η φίλη μου η Ρούλα, όταν με βάφει, σαν ειδωμένα. Έτσι.
δηλαδή πεντακάθαρα από κάτω, να μην φαίνεται τίποτα, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, από την εταιρεία Σέιντο με αγάπη. Πολλά φιλιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι. Κι εγώ. Πολλά πολλά φιλιά, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Αλφα. Νίκο! Εντάξει. Εκεί είναι. Έχω καθυστερήσει. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ξεκινάει, ξανά.